Να μην σας γλυκάνω με λίγο σοκολάτα. Ναι. Σας κάνω το απόλυτο σοκολατένιο γλυκό ψυγείου. Πανεύκολο. Με μια πολύ ωραία και αφράτη σαντιγία από πάνω. Να πες το φίλο γιατί σήμερα κάνουμε οικονομικό γλυκάκι για όλους. Βρε γλυκέ μου, βρε καλέ μου, ένα πλάνο να προλάβει. Βρε γλυκά μου. Ούτε πλάνο. Πάρε από το έτοιμο το κλείνω για να σταματήσω. Θα το πάρω και θα φύγω με αεροπλάνο. Τι έκανε, έκανε και ρήμα πάλι. Έχει ξεφύγει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα το γάλα μας πέρα από μια κούπα που την κρατήσαμε και την βάλαμε σε ένα μπολ. Γιατί, γιατί εδώ θα διαλύσουμε όλα τα στέρεα υλικά μας. Τώρα, μέσα στην κατσαρόλα που έχουμε βάλει το γάλα, βάζουμε την κρυσταλλική ζάχαρη. Και εδώ, τι έχουμε εδώ, τι είναι αυτό. Το κόσκινο. Να στο καλό. Μέσα μου δίνει χρόνο. Μέσα στη μία κούπα γάλα που κρατήσαμε, θα σπάσουμε μέσα μία το corn flour, το κακάο, το κοσκινίσουμε για να μην έχουμε χρωμπαλάκι για να μπορέσει να ομογενοποιηθεί πιο εύκολα μετά μέσα στην κατσαρόλα μας που κάνουμε στην ουσία την κρέμα σοκολάτα που θα ολοκληρώσει το γλυκό μας. Και το αλευράκι μας. Εδώ, μέσα. Αυτά τα τρία υλικά θα μας δώσουν και τη γεύση. Τη σοκολάτα, πέρα που θα βάλουμε και κουβερτούρα εννοείται ψιλοκομμένη για να έχουμε δύο υφέ σοκολάτα μέσα και να γίνει έτσι σοκολατένιο όπως μας αρέσει. Το corn flour θα μας δώσει την πυκτικότητα μαζί με το αλεύρι, άρα τι έχουμε. Την απόλυτη κρέμα. Χωρίς αυγά, έτσι το έχουμε ξαναπεί. Α, χωρίς αυγά. Χωρίς αυγά. Έβαλες και φρυγανιές. Έχω βάλει και φρυγανιές. Μπορούμε να βάλουμε σοκολάτα. Τι άλλο μπορούμε. Αντί για φρυγανιά μπορούμε να βάλουμε μπισκότα, μας έχουν περισσέψει. Μπορούμε να βάλουμε σαβαγιά. Μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε σε. Σε τραγανό στοιχείο. Ο σαβαγιάρ μου, γιαγιάρ, σαβαγιάρ λέγονται, αλλά σαβαγιάρ τα λέμε όλοι, αλλά σαβαγιάρ τα λέμε. Το βάλουμε ή όχι. Φυσικά, φυσικά. Οτιδήποτε θέλουμε σε μπισκοτοειδές, είτε σε φρυγανιά, μπισκότο, κουλουράκι, το οτιδήποτε, μπαίνει στη θέση της φρυγανιάς. Θα πάρουμε τα φρυγανιά γιατί έχουμε ήρθει στο σπίτι. Ετεοκλή, σταμάτα. Ετεοκλή δεν είναι παστίτσιο. Σταμάτα, φύγει από εδώ. Λοιπόν, τώρα, μέσα στην κατσαρόλα. Πάμε και ρίχνουμε. Είσαι καλύτερη. Τώρα, μέσα εδώ. Έχουμε, όπως είπα, το γάλα τη μία κούπα. Σπάμε ελαφρώς τα στέρεα υλικά μας, το κακάο, το corn flour και το αλεύρι μας. Ίσα-ίσα για να το βοηθήσουμε να ομογενοποιηθεί πιο γρήγορα μέσα στην κατσαρόλα μας. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το κάνουμε γιατί το corn flour διαλύεται καλύτερα σε κρύο γάλα είτε νεράκι αντίστοιχα, έτσι. Άρα, το βοηθάμε ελαφρώς. Οπαλάκια. Εδώ. Και τώρα, αυτή εδώ η πάστα στην ουσία που θα μας δέσει την κρέμα μας και μας δώσει αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πάει μέσα. Εδώ. Βλέπεις. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το κρύο θα διαλυθεί πιο δύσκολα. Όχι. Το corn flour έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Την διαλύουμε πάντα σε κρύο νεράκι όταν θέλουμε να δώσουμε μια σάλτσα ή αντίστοιχα εδώ πέρα που θα το διαλύσουμε για να μπει μέσα στην κρέμα μας. Γρήγορα έγινε, πολύ γρήγορα. Ναι. Είχαμε βάλει να ζεσταίνεται εννοείται και το γαλατάκι μας για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Με τη ζάχαρη. Με τη ζάχαρη. Εμείς στην ουσία θέλουμε όλη η κρέμα μας θα μας πάρει 4 με 5 λεπτάκια. Δεν θέλει παραπάνω. Όλο το γλυκό μας είναι η κρέμα σοκολάτας. Οπό. Στην ουσία δηλαδή αυτό δεν ψήνεται. Τίποτα, όχι. Ψήνεται εδώ στην κατσαρόλα. Ναι. Θέλουμε να πάρουμε μία βράση εδώ πέρα και είμαστε πανέτοιμοι. Αυτό θέλουμε μία ψυγεία για να σφίξει. Ακριβώς. Θέλουμε ένα 80 λεπτό, 90 λεπτό όταν βάλουμε πάντα τις φρυγανιές την κρέμα μας για να σφίξει μέσα στο ψυγείο πριν βάλουμε τη σαντιγή, γιατί η σαντιγή θα πέσει μέσα στη σοκολάτα αλλιώς. Λοιπόν, τώρα εδώ, μέχρι να βράσει, τι έχουμε κάνει εδώ, έχουμε στρώσει ένα πακέτο φρυγανιές. Αντίστοιχα ή μπισκότα ή ό,τι άλλο θέλετε σε αυτό το στάδιο. Έχουμε βράσει σιροπάκι. Δηλαδή? 240 γραμμάρια νερό, 240 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη. 3-4 λεπτά και να διαφανίσει καλά η κρυσταλλική ζάχαρη και το αφήνουμε να πέσει λίγο η θερμοκρασία να μην είναι εντελώς καυτό. Και τα μουσκεύεις. Και μουσκεύουμε τις φρυγανιές. Ανάλογα. Δεν είναι όλο. Όχι. Θέλω να δούμε ότι είναι βρεγμένες καλά.